Έρχομαι λίγο τρέχοντας. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Κανονικά στην ώρα μας, στη θέση μας. Ποιον περιμένεις να του βάλεις μικρόφωνο? Νόμιζα ότι τελευταία είμαι εγώ. Όπως πάντα, το Θοδωρή μου λέει. Κάποιος παίρνει και μετά και από μένα. Λοιπόν, τι καλημέρα. Κάνουμε, παιδιά. Καλημέρα. Θα μας ακατέψει σήμερα, Ελένη. Γιατί, βρε, Γρηγόρη. Τώρα πάμε για σακάτεμα, γέροι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε αυτό το παιδί. Λοιπόν, Τάσο, ξεκίνα, πάρ' το πάνω σου και τρέχα. Τι να πούμε και τι δεν έχει γίνει τώρα με το πολιτικό σκηνικό, έτσι. Βάλε μου τίτλους και θα πούμε που θα πούμε. Να πούμε για πολιτικά, να πούμε... Τίτλους. Για τα πάντα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την επιβάρυνση που θα έχουν πλέον τα νοικοκυριά από τη νέα φορολογία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μιλάμε για περίπου... Επιβάρυνση. Άλλη μια επιβάρυνση. Μιλάμε για άλλα 1.800 ευρώ έχουν υπολογιστεί από τις αυξήσεις στο ΦΠΑ και στους έμεσους φόρους ανά νοικοκυριό το χρόνο. Δηλαδή άλλους δύο μισθούς. Και έναν που έχουμε χάσει ήδη, τρεις μισθοί λιγότεροι. Τώρα να πούμε ότι το ζητούμενο είναι αν θα περάσουν αυτά τα νέα μέτρα από τη Βουλή. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και από τους ίδιους βουλευτές της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, οι συναντήσεις που είχε χθες ο Πρωθυπουργός με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς δεν νομίζω ότι έβγαλαν κάπου. Δεν είχε συμπέρασμα, δεν υπήρχε κάποιο καλό συμπέρασμα. Ζητάει συνένεση ο κύριος Παπανδρέου. Κανένας δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει πλάτη σε αυτή την περίπτωση. Συμφωνούν σε κάποια μέτρα όπως αποκρατικοποιήσεις, όχι όλες όμως, διότι έχω δει ένα κατάλογο με 4 σελίδες. Πολλούνται τα πάντα. Τα πάντα ότι υπάρχει κρατική συμμετοχή. Δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Ωστόσο, ο κύριος Παπανδρέου πρέπει να πούμε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος. Ναι, παιδιά, άλλη λύση υπάρχει. Ερωτώ εγώ, απλός πολίτης. Άλλη λύση υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λύση πάντως και αυτό. Μας κοροϊδεύουν πάντως. Μα δεν όλοι. Είναι πράγμα. Παιδιά, όταν έγινε το μνημόνιο, δεν είπαν ότι κάπως το 2011 θα αρχίσει να στρώνει το πράγμα? Προφανώς και έχουν κάνει λάθος. Ποιος θα βγει να πει ότι. Κανένας, παιδιά... γιατί κανείς δεν βγαίνει. Το παρελθόν έδειξε ότι κανείς δεν το κάνει. Ναι, εσύ, μην περιμένεις να βγει κάποιος να πει ότι κάναμε μέχρι σήμερα ήταν λάθος. Όλα λάθος. Όλα βάλτε τα χ, σακατέψαμε τον κόσμο και κάναμε λάθος. Δεν πάμε πουθενά. Και τώρα θα πουλήσουμε την περιουσία, λένε πουλάμε τα πάντα. Και μετά τι. Και μετά τι. Μετά τι. Αυτό ας μου πει κάποιος. Όταν λοιπόν λένε ότι αναζητάμε 50 δις μέχρι το 2015 πουλώντας τα πάντα, εγώ λέω ότι θα πάρουμε και 50 και 70 δις. Χρωστάμε 380. Άρα... Τα υπόλοιπα 300 τι θα γίνει. Τίποτα. Θα χάσουν τα έσοδα το κράτος, που είναι ένα σίγουρο έσοδο. Δηλαδή ο ΤΕΙ, ΔΕΗ, το νερό, η φυσική πόρη, αν θέλετε, είναι ένα σίγουρο έσοδο για το κράτος. Εάν πουληθούν όλα αυτά λοιπόν σε ιδιώτες. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Διάβαζα χθες, γράφει λέει μια ισπανική εφημερίδα, πωλείται το Αχίλιον στην Κέρκυρα. Το Αχίλιον. Το Αχίλιον. Πώς πωλείται το Αχίλιον. Είναι δημόσια περιουσία και αυτό και πωλείται και αυτό. Δηλαδή, αφήστε ρε παιδιά, αύριο θα μας πείτε πωλείται και η Ακρόπολη. Αυτό. Αυτό το είπε, συγγνώμη, το είπε ο Ολλανδός δημοσιογράφος τον κύριο Δημαρά, που του έπαιρνε συνέντευξη σαν αρχηγό νέου κόμματος. Και του είπε, είναι αλήθεια ότι θα δώσετε σε πρώτη φάση τα έσοδα από το Μουσείο της Ακρόπολης σε ιδιωτική επιχείρηση και στη συνέχεια θα δείτε τι θα γίνει με την Ακρόπολη. Παιδιά, δεν μπορώ να ακούσω. Ναι, ρε παιδί. Τα λένε οι ενημερωτικές εκπομπές, έχουμε φρικάρει όλοι. Δεν είμαι μόνο εγώ, δεν είσαι μόνο εσύ, Όλος ο κόσμος πια το έχει χάσει. Ναι. Είμαστε όλοι αποσβολωμένοι. Οι Ισπανοί μας κοροϊδεύουν κανονικά. Αναρτήσανε και πανό που λέγαν μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες. Οι οποίοι είναι στους δρόμους, Ελένη, μια εβδομάδα δεν κοιμούνται. Είναι σπλατείες όλοι οι Ισπανοί που δεν έχουν μπει ακόμα δουνουτού. Βέβαια έχουν τρομερή ανεργία εκεί, 21%. Αλλά λένε κάντε ησυχία, μην ξυπνήσουν οι Έλληνες. Έχουμε γίνει γραφική σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πάμε στους Σαρβίλα λίγο να γελάσουμε, παιδιά, γιατί δεν. Να ακούσουμε, λένε τα γλετζέρικα της σωτηρίας. Είναι μεγάλες επιτυχίες. Φωτογράφε, τράβα μια χρεοκοπία. Μου τον σφύριξαν και έληξα. Δηλαδή, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και το νέο σώμα τους ΔΟΕ στα πρότυπα του Πακιστάν. Τραβεσδόε. Το τραβεσδόε. Γιατί τι γίνεται στο Πακιστάν, παιδιά, δεν το έχω χάσει αυτό. Δεν ξέρει. Φοβερό. Πάνε τραβεστή, δουλεύουν εκεί στο σώμα δίωξης τραβεστή. Και πάνε. Στο Πακιστάν. Και παιδιά, εγώ... δεν μπορεί, πλάκα είναι. Ελένη, είναι κάτι λύση σου λέει. Όχι, αποκλείεται, είναι σάτυρα. Όχι, όχι, όχι. Ελένη, εγώ είμαι οικογενειάρχης και χρωστάω στο δημόσιο. Έρχεται το ΣΔΟΕ του Πακιστάν έξω από το μαγαζί, μου λένε φιλαράκο, χρωστάς κάτι χρήματα. Λέω δεν έχω να τα πληρώσω. Και πάνε έξω από το μαγαζί και αρχίζουν και χορεύουνε. Και με κανιβαλίζουν. Χρωστάς. Και χορεύουνε. Ναι, και χορεύουν. Παιδιά, δεν μπορεί. Σατυρικό είναι και το έχετε μπερδέψει. Γιατί έχουμε ζαλιστεί πια. Δεν ξέρουμε από αυτά που ακούμε. Τι είναι σοβαρό και τι κάνει πλάκα. Θα το δει. Τις προάλλες το έπαιξε το δελτίο του Α. Τώρα θα το δει μέσα στο βίντεο. Για δώστε τα παράδειο αρβιλάκια λίγο να. Καλή μας μέρα.
Με το καινούργιο CD σήμερα στην κυκλοφορία, τώρα έρχεται για την σωτηρία της Ελλάδος, ξέρετε, είναι, είμαστε σε σίγουρα, είμαστε πολύ κοντά. Αύριο μεθαύριο. Το καινούργιο CD από το Radio Arvilla. Η Arvilla Music γιορτάζει τη σωτηρία της Ελλάδας μετά από την επιβολή νέων μέτρων από το Πασόκ και παρουσιάζει τα γλεντζέδικα της σωτηρίας. Θα καούν τα κάρβουνα με επιτυχίες όπως μαεροπλάνα και βαπόρια. Μαεροπλάνα και βαπόρια. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Κλείσε στόρια. Κλείσε στόρια, κλείσε πόρτες. Μας γαμπάνε οι μορτές. Δεν αντέχω να μου βάλουν κι άλλα μέτρα. Μου τον σφύριξαν και έληξαν. Ήταν για σκότωμα το δάνειο και υπεγράψαν. Με μια τσίφρα τους τη γούνα μας μας έκαψαν. Είχαμε όνειρα, μα τα γκρεμίζουμε. Και από την Τρόικα μας τους σφυρίζουνε, σφυρίζουνε. Και τράβα μια χρεοκοπία. Παπανδρέου, τράβα μια χρεοκοπία. Αφού η χώρα όλων και βουλιάζει. Αφού το δούλο τους τους πόρους μας ρημάζει. Και εσύ ο φλόρος μας το παίζεις καμικάζει. Τα γλεντζέδικα της σωτηρίας. Από την Arvilla Music. Γιατί η σωτηρία θέλει καλοπέραση. Στο Πακιστάν οι αθεόφοβοι κυρίες και κύριοι για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, κοιτάξτε τι σκεφτήκανε. Κάπως έτσι ξεκινά η μέρα του Ρίφη, μια τελευταία πινελιά στο μακιγιάζ του και φεύγει για τη δουλειά. Φαντάζει απίστευτο, όμως είναι κρατικός υπάλληλος στο Πακιστάν και πιο συγκεκριμένα εφοριακός. Αυτός και η ομάδα του, όλοι οι τραβεστοί, πρέπει να πείσουν τους φοροφυγάδες να πληρώσουν αυτά που χρωστούν στο κράτος. Εκβιάζουν όσους χρωστούν ότι αν δεν καταβάλουν το ποσό, θα χορεύουν και θα τραγουδούν μπροστά στην πόρτα τους, τραβώντας έτσι την προσοχή των γειτόνων. Κάτι τέτοιο θεωρείται προσβολή στο Πακιστάν. Ξεπίζουμε ότι δεν είδε αυτό το θέμα ο κ. Παπακοσταντίνου. Ποιος το σκέφτηκε αυτό εκεί, αυτό το πράγμα στο Πακιστάν, αλλά δυστυχώς. Το είδε ο Παπακοσταντίνου και κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Οικονομικών πάντα πρώτα από το Radio Arvilla, γιατί πρώτα σε εμάς θέλουν όλα αυτά τα νέα μέτρα, έχει νέα σχέδια για τη φοροδιαφυγή και σας την παρουσιάζουμε σε αυτό το ειδικό τρέιλερ που έχει φτιαχτεί για να ενημερωθείτε και εσείς ως πολίτες. Δοκιμάσαμε με το καλό τίποτα εσείς. Είπαμε θα σας κλείσουμε φυλακή, πάλι μας γράψατε. Τώρα θα σας ξεφτυλίσουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών με υπερηφάνεια παρουσιάζει το Τραβεσδόε. Μία επίλεκτη ομάδα τραβεστή φορείς πρακτόρων με μοναδικό σκοπό να εκθέσει ανεπανόρθωτα τους φοροφυγάδες. Δεν πληρώνεις φόρους? Το Τραβεσδόε έρχεται έξω από το σπίτι σου ή την επιχείρησή σου για να σε κάνει ρεντίκολο στη γειτονιά. Ήρθαμε σε ένα κατάστημα αθλητικών ειδών που έχει να αποδώσει ΦΠΑ από τότε που κυκλοφορούσαν δεινοσαύροι στον πλανήτη, οπότε θα τον κάνουμε να το φυσάει και να μην κρυώνει. Και έτσι γίνεται! Στα πλάνα παρακολουθείτε τη φοροεισπράκτορα μαζί με μερικούς εφοριακούς κλητήρες επί το έργο. Τα λεφτά, φέρε τα λεφτά, πρέπει να αποδώσεις ΦΠΑ, βρε. Αλλιώς, σ' όλους θα το πω. Ότι μου έχεις τάξει αραβώνα. Τα λεφτά, που είναι τα λεφτά, τρελάνε στο κράτος μας το πέσει. Πιστολά, φοροφυγά, θα το πω, σ' αγαπώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Ο κύρι Παντέλης που δεν πληρώνει ΦΠΑ. Στον έλεγχο που κάναμε του βρήκαμε και να. Πανταξής! Πανταξής! Ο Παπακοσταντίνου κάνει αγώνα ο δυστυχής. Και εσύ δεν δίνεις φορούς, τα κρατάς όλα και είσαι καταξής. Τραβεσδόε, ο εφιάλτης κάθε φοροφυγά. Τέτοια ξεφτύλα δεν έχω ξανανιώσει. Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα πληρώνω. Απλά μη μου ξαναστείλετε το Τραβεσδόε. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω πια στη γειτονιά. Τραβεσδόε από το Υπουργείο Οικονομικών. Άμα θες, μη πληρώνεις.
Πάταξης. Είναι αληθινό. Στο Πακιστάν. Για το Πακιστάν, για εδώ δεν θα το ξέραμε. Εδώ Ελένη γίνεται. Όλες οι ειδήσεις ήταν γρήγορα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως πώς πάμε. Εδώ Ελένη γίνονται τρελά πράγματα. Προχθές στην ΕΤ έδινε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Λοβέρδος μια συνέντευξη στην εκπομπή της κυρίας Στάι, Net Week. Ναι. Και πίσω το ένα μόνιτορ, ακριβώς πίσω από τον Υπουργό, ναι, είχε μια αισθησιακή ταινία με μια πολύ ωραία στάση ενός ζευγαριού και γινόταν πανικός. Και ο κύριος Υπουργός μιλούσε για την κατάσταση που υπάρχει τώρα η χώρα. Και πίσω γίνεται, βλέπεις το μόνιτορ δεξιά. Πίσω από τον Υπουργό. Προσπαθώ να δω, γιατί ήμουν και μακριά. Εδώ, είναι εδώ. Θολό. Εμείς το θολώσαμε. Ναι. Το θολώσαμε, ναι, λένε, ναι, γιατί γίνεται πόλεμος εκεί. Το ζευγάρι. Αλλά αυτοί το παίξαν, εμείς γιατί το θολώσαμε. Μα προσπαθεί να ξεκολλήσει το ζευγάρι, λένε. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ο Υπουργός λέει. Ο Υπουργός δεν το είδε το ζεύγος από πίσω. Ο Υπουργός κοίταγε μπροστά, το ζεύγος πίσω. Ο περατέρ που το βλέπω στο κοντινό, τι έκανε. Είχε αφοσιωθεί στο ρούχο και ξεχάσει το Λομερδό. Η αλήθεια είναι. Ότι το ζεύγος περνούσε πολύ ωραία. Εκτός αν ήταν, Ελένη. Δεν ξέρω, με ρωτάτε, αλλά δεν έχω δει το έργο και γι' αυτό δεν ξέρω να σας πω. Μου λένε να το δείξουμε χωρίς το λωμένο. Λέω, μα δεν το έχω δει το έργο. Όχι, Ελένη, μην το δείξουμε. Μα τι κάνουν, είναι γυμνή. Είναι αισθησιακή ταινία. Παιδί μου, ναι, μπορεί να φιλούνται δύο ένα ζευγάρι, α πούμε. Όχι, είναι. Δηλαδή αν φιλιώτησαν απλά δεν θα σε έκανε εντύπωση. Θα σου, περιγράψω μαλακά τη στάση. Είναι ο άνδρας στο κρεβάτι ξάπλα και η γυναίκα από πάνω. Και συνευρίσκονται ερωτικά. Φουλ. Κανονικά. Φωτιά. Στα αποκορύφωμα. Παιδιά. Κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω αν πιάσανε παιδί. Αλλά ίσως να είναι και συμβολικό να μας δείξει τι μας κάνουν αυτή την εποχή. Ναι. Πάντως έχει γίνει σάλος. Μας έρωτα. Κολλασμένο έρωτα. Κολλασμένο. Και είναι στο κοντινό του ρε παιδιά, δίπλα του ανθρώπου. Ναι, έπαιζε αρκετή ώρα η πράξη. Αυτός που θα ήταν μετά τη συνέντευξη που έδωσε. Και από πίσω. Τι θα σκέφτηκε. Μα ρε παιδί μου, ήθιστε να έχουν από πίσω ενημερωτικά κανάλια. Πού βρέθηκε αυτή η ταινία. Κάποιος ξεχάστηκε, το πέτυχε στο ζάπινγκ και έμεινε. Όπως το DVD του Κωστάκη, το θυμάσαι, Ελένη. Ρε παιδιά, δεν είχε γίνει λάθος. Δεν το ξεχάσω ποτέ που δώσαμε στην κυρία Βέφα κατά λάθος τσόντα αντί να της δώσουμε το κομμάτι της μαγειρικής. Τώρα να το παίξει στη Γερμανία η γυναίκα σε ένα φεστιβάλ που είχε πάει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μην με ρωτάτε τώρα. Ζήτησε μια κασέτα από το κομμάτι της εκπομπής, της δώσανε και έφυγε λάθος κασέτα. Παιδιά, καλά που το είδα πριν το πάω. Δεν ξέρω τι ήταν, δεν το είδαμε. Δεν μας το έδειξε. Δεν ξέρω τι έγινε αυτή η κασέτα. Συλλεκτική κι αυτή. Η κυρία Βέφα. Τώρα πολλά γίνονται, ρε παιδί μου. Τώρα πώς γίνονται, μην το ψάχνουμε. Γίνονται. Εντάξει, αυτό είναι λίγο χοντρό το λες γιατί το βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω είναι δορυφορική. Είναι, έχουν καλέσει και τον τεχνικό να δώσει εξηγήσεις που ήταν. Το καλέσανε. Τώρα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ρε παιδιά, ό,τι όμως κανάλι και να βλέπανε εκείνη την ώρα που βάζουν ζάπνη για να δείχνουν τα μόνιτορ κάτι να γραπέζει από πίσω, εκείνη την ώρα δεν δείχνει τέτοια ταινία. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κανάλι ούτε η Νόβα να παίζει. Ναι. Τι είναι, ναι. Άρα, Ελένη, κάποιος... παίζει εκείνη την ώρα. Άρα κάποιος έβλεπε το DVD και το ξέχασε μέσα στο DVD. Μα αφού δεν παίζουν τέτοια ώρα, ρε παιδιά. Πάμε στο τροσκάν το δικό μας. Αχ, ναι, παιδιά, δεν υπάρχει. Δείτε το, θα μας κοπεί η ανάσα αρτοποιός στον κολονό. Όχι ίδιος ο Στροσκάν. Είναι ο Στροσκάν και φουρνίζει ψωμί. Δεν κοίτα. Σαν δύο φρατζόλες ψωμί είναι ίδιοι. Σαν δύο φρατζόλες. Ψωμί. Ελένη, πες μου. Είναι δικό του το αρτοπείο και πάει με τη γραβατούλα του. Έχει κέφ πρωί-πρωί να κουστομαριστεί. Όχι, αλλά τον φωνάζαν τον Μινίκ. Σου λέει, αφού με φωνάζαν τον Μινίκ, να σπάω κι εγώ το κουστομαρισμένο. Κοίτα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είναι φοβερός. Τι να πεις. Βασίλης Ντάρλας. Ναι. Πολύ ωραία. Χρυσές δουλειές τώρα ο κύριος Ντάρλας. Γελάει κιόλας. Το χαμόγελο του φέρνει πιο πολύ. Είναι αλήθεια. Πάμε και στη ληστεία την εφάνταστη που έγινε. Ρε παιδιά, στην Πάτρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημεία που δεν το πιστεύουμε. Στην Πάτρα, Αφγανοί λέει το δημοσίευμα, πήγαν σε μια πλατεία, στην πλατεία Όλγας, ήταν ο κόσμος έτρωγε και πετάξαν ένα φίδι. Είναι η ληστεία με το φίδι. Μεγάλο ήτανε. Τι να σου πω τώρα, δεν το μέτρησε. Και μικρό θα το είδανε, πρέπει να ήταν μερικά μέτρα, να κινείται δηλαδή. Ναι, και εκεί που περνάγανε κάνουνε φραπ, πετάνε το φίδι. Όλοι όσοι τρώγανε, βλέποντας το φίδι, παρατάνε ό,τι υπήρχαν πάνω στα τραπέζια και φεύγουν τρέχοντας. Οι Αλβανοί τα ψηρίσαν όλα. Κινητά, τσάντες. Δεν ξέρεις ότι ήταν Αλβανοί καταρχήν. Οι Αλβανοί, λέω, συγγνώμη, οι Αφγανοί. Οι Αφγανοί. Πιάσανε Αφγανούς. Αφγανοί πήραν από το Αφγανιστάν.
Σωστά τα λες. Ναι. Ναι, κάψε σαρακούκο. Σωστά, σωστά. Δεν ξέρω αν φάγανε και τα φαγητά. Πάντως κινητά, τσάντες, ό,τι υπήρχε πάνω. Το φίδι μου το μαζέψανε. Έχει μείνει εκεί πέρα για κυκλοφορία ελεύθερο. Α, δεν ξέρω, Ελένη. Δεν έχω τόσο πληροφόρηση. Μισή πληροφόρηση μου φέρνεις. Μισή πληροφόρηση μου φέρνεις. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο, ρε παιδί μου, να δούμε και τα περιοδικά που μόλις βγήκανε. Αγόρια και κορίτσια. Ναι, Ελένη μου, εννοείται. Περιοδικά και Ελένη. Λοιπόν, okay. Okay. Ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη και τα πρώτα τους μπάνια στην Ελούντα. Και ανοίγω λοιπόν, γιατί το χάζεψε το περιοδικό, ομολογώ, πριν στο καμαρίνι. Και βλέπω πόσο έχει μεγαλώσει το παιδάκι αυτό. Και μου φάνηκε ότι είδα και κυλίτσα στην Κάτια Ζιγούλη. Μου φάνηκε, λέω τώρα, μπορεί με τόσο που έχουμε ακούσει να όχι, τα φανταζόμαστε και λίγο. Όχι, φαίνεται η κυλίτσα, Ελένη. Σιγά μην βρω το θέμα τώρα. Εγώ είναι το γνωστό μου πρόβλημα. Δεν λέει ποτέ σελίδα το OK. Τι περνάω, 64. 64. Γιατί έχει αριθμούς για να βρούμε το 64. Αυτό λέω. Είναι έτσι το τέλος πάντων. Θέμα. Το ύφασμα. Πήγανε λοιπόν Ελούντα στους φίλους τους, τον κύριο Κοκοτό φαντάζομαι θα λοιπόν, πήγανε. Λοιπόν, είχαν βαφτίζανε ο κύριος ο Φώτης ο Κοκοτός με την αδελφή τη Μαρίνα τα δύο παιδιά τους, 10 μηνών. Και πήγανε στην Ελούντα για τα βαφτίσια. Βέβαια ο Σάκης λόγω της παρουσίας του στο θάλασσα δεν μπόρεσε να είναι εκεί, αλλά πήγε αμέσως την επόμενη ημέρα. Κάνανε τα πρώτα τους μπάνια, πήγανε και βόλτα με το φουσκωτό, όπως βλέπουμε και από τις φωτογραφίες. Επίσης πήγανε και στη Σπιναλόγκα να κάνουν ένα tour, ξέρεις, με αφορμή τώρα το νησί, όπου η μικρούλα, η Αναστασία, η κούκλα, λέει ότι... Λέει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη και κάθε φορά εκπλήσει με τις απορίες της τη μητέρα και τον πατέρα, το Σάκη, το Ρουβά. Και κάθε τρεις και λίγο χαϊδεύει την κυλίτσα της μαμάς και μιλάει στο μωράκι που το οποίο το περιμένει με μεγάλη χαρά να έρθει. Ελένη, συγγνώμη, λέει, το περιοδικό. Θέλω να παρέμβω λίγο στο θέμα. Δεν θέλω να μπλέξω τα περιοδικά. Σε πειράζει λίγο από μια πληροφορία από το άλλο ή να μην τα μπλέξουμε, να περάσει με το άλλο. Επειδή είσαι στο συγκεκριμένο. Έχει δίκιο, το έχουν και αυτοί στο εξώφυλλο. Λοιπόν, πέρα από αυτό που σου λέει. Βάζει κάτι Ζιγούλη τα πρώτα μπάνια στην Ελούντα με την Αναστασία και τα εμφανεί σημάδια τη εγκυμοσύνη. Θα σε ανοίξω και εδώ λοιπόν. Και πέρα από αυτό τώρα που έλεγε η Έλενα τώρα που περιέγραφε από το case, το άλλο περιοδικό τώρα στο Χελό, διαβάζω πληροφορία και λέει ότι Ελένη είμαστε προγάμου. Δηλαδή, το ζευγάρι ετοιμάζεται πριν την άφηξη του δεύτερου παιδιού να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας με έναν τρόπο, θα τον έλεγες ίσως και μυστικό. Και ότι... Γιατί τι άλλαξε? Να σου πω κάτι, ίσως να σκεφτήκανε. Ήρθε το πρώτο παιδί. Εντάξει, δήλωναν πάντα ότι εμείς έχουμε οικογένεια και χωρίς γάμο και χωρίς να ανέβουμε και χωρίς να υπογράψουμε και δεν θέλουμε τυπικότητες. Έρχεται και δεύτερο παιδί. Δεν ξέρω, μήπως τους έκανε να δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με το Hello, το έχουν βάλει λέει, πολύ ζεστά και το σκέφτονται. Και αν κάνουν κάτι, θα το κάνουν μυστικά. Και ίσως πάλι εκεί στην Ελούντα που είναι το αγαπημένο τους μέρος, εκεί που γνωριστήκανε. Εδώ τώρα που βλέπω μια κοντινή φωτογραφία του Σάκη με την Αναστασία. Πού μοιάζει ρε παιδιά αυτό το παιδάκι? Εγώ λέω Σάκη, παιδιά. Εγώ λέω Σάκη. Και εγώ Σάκη ψηφίζω. Παιδιά, για δεν είναι Σάκης. Κλείστε λίγο ακόμα στο παιδάκι. Αφήστε το Σάκη, το ξέρουμε. Πού μοιάζει ρε παιδιά αυτό το παιδάκι? Τώρα Σάκη. Δεν ξέρω πια που μοιάζει. Όταν ήταν μωρό έλεγα είναι η ίδια ο Σάκης. Τα μάτια. Ειλικρινά δεν ξέρω που μοιάζει αυτό το παιδί. Τα μάτια δεν σου φέρνουν λίγο Σάκη? Εντάξει, θυμόμαστε την κυρία φωτογραφία. Σχήμα, γιατί ναι, το χρώμα που... είναι ίδιο της Κάτιας, νομίζω. Όχι το χρώμα, το σχήμα που πάνε λίγο προς τα κάτω. Στην άκρη, στο τελείωμα του ματιού. Το περίεργο είναι όταν το βλέπεις έτσι το παιδάκι, λες ότι είναι Σάκης. Αλλά αν θυμηθούμε και είναι τη φωτογραφία που είχες βάλει στο quiz που ήταν η Κάτια κοριτσάκι με τα κοτσιδάκια της. Είναι ίδιο. Ναι, θύμιζε την Κάτια. Σωστό, είναι ίδιο με τη φωτογραφία που παίξαμε στο quiz. Θυμάσαι, ήταν έφερνε Κάτια. Ναι, αλλάζει το παιδάκι αυτό. Και φανταστείτε να παντρευτούν, τι θα έχουμε. Α, τότε να δεις εξώφυλλα χαμός. Και εδώ το βλέπετε χαμός. Που είναι μαζί πάλι με το Σάκη. Μεγάλωσε και αυτό, μωρέ. Μεγάλωσε. Μπράβο, άντε, να το κάνουν και το αδερφάκι. Να είναι έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα είμαι στο Hello. Οπότε ας βρω άλλο ένα θέμα από το Hello να σας πω. Και βλέπω τη Μαρινέλα με την Νατάσα Θοδωρίδου, η μουσική συνάντηση του χειμώνα. Αγκαλιές, φιλιά και ναι, είναι ευτυχισμένες γιατί ναι, το θέλαν πάρα πολύ. Αυτές οι δύο κυρίες που όπως έχω ξαναπεί εκτιμούν πολύ μία την άλλη να βρεθούν μαζί και σε νυχτερινό μαγαζί. Στη σκηνή του Βοτανικού όπως είχαμε προπεί. Πολύ σωστά το λες. Και οι άλλες φωτογραφίες και εδώ. Και κάπου διάβασα, Πήγε Ζήνα Γιώργος Λύρας, ναι. Περιμένουμε κορίτσι. Περιμένουν κορίτσι και άκου να δεις τώρα ποια είναι η περίεργη ιστορία με αυτό το ζευγάρι. Για λοιπόν, περιμένουν κοριτσάκι.
ο κουμπάρος τους και που θα γίνει και νονός της μικρής όταν με το καλό γεννηθεί, ο Ηλίας Ψινάκης, είχε δηλώσει εκ των προτέρων ότι το παιδί θα το βγάλουμε ηλέκτρα. Στο Twitter το είχε γράψει. Χωρίς να ξέρει η Ελένα αν είναι αγοράκι κοριτσάκι. Καλά, φαντάζομαι εννοούσε, άμα βγει κοριτσάκι. Τι... Έτσι το έλεγαν, θα το βγάλουμε ηλέκτρα. Μάντεβε, αυτό το παιδί θα είναι κορίτσι, θα βγει ηλέκτρα. Θα βγει ηλέκτρα, θα βγει ηλέκτρα. Τελικά όντως είναι κοριτσάκι, με το καλό να το δεχτούν στη ζωή του σε 5 περίπου μήνες. Και φυσικά νονός θα είναι ο Ηλίας Ψινάκης και θα το πούνε ηλέκτρα το κοριτσάκι. Παρεμβατικό τον βρίσκω τον νονό λιγάκι στο ζευγάρι να το πούνε ηλέκτρα επειδή το θέλουν. Αφού σου λέγε το λέγε από πριν γεννηθεί, πριν γίνει καν το φίλο. Ο Ηλίας είναι ένα σύφουνα. Εμένα δεν είναι τίποτα με βούτυξε σχεδόν αγκαλιά και με έβγαλε έξω με την τακούνα που κόντευα να πέσω κάτω από τα βραβεία έξω. Τι να του λέω, σε παρακαλώ, μην τρέξει να πέσω κάτω. Λες και τρέχαμε να πούμε κάτι, τίποτα. Πώς σε βούτυξε έτσι πραγματικά και βγήκα έξω. Είναι σύμφωνα ο Ηλίας, μην το ψάχνεις. Δηλαδή έτρεχε. Το σκέφτηκε η ηλέκτρα, σου λέει ηλέκτρα θα βγει το παιδί. Στο Hello όμως βλέπω και φωτογραφίες με Γιώργο Λιάγκα Φέη Σκορδά. Βόλτα για τρεις λέει στη Βουλιαγμένη με την περιπέτεια της υγείας. Έβαλε το ωραιότατο σορτσάκι της Φέη και πολύ καλά έκανε και το έβαλε. Και πήγανε βόλτα. Πού πήγανε για μπάνιο? Όχι, δεν πήγανε για μπάνιο. Πήγανε στον Αστέρα απλά και περπατήσανε εκεί στην παραλία και βγάλανε έξω τον μόλις 36 ημερών τον μικρό του, τον Γιάννη Λιάγκα. Αυτό που παρατηρώ, βέβαια, εντάξει, εκτός από την καταπληκτική κορμοστασιά της Φέη, γιατί βλέπω ότι έβαλε σορτσάκι πάρα πολύ γρήγορα, στις φωτογραφίες διαπιστώνω ότι μάλλον ο Γιώργος Λιάγκας λίγο πονάει ακόμα, γιατί νομίζω ότι πιάνει λίγο την κοιλιά του. Δηλαδή, αν δεις και μέσα στις φωτογραφίες. Ναι, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Έμαθα ότι είχε πολύ μεγάλη τομή και τα σχετικά. Πώς το βλέπεις στη φωτογραφία αυτό, βρε άρημα. Αν δεις, ακουμπάει παντού όλες τις φωτογραφίες στην κοιλιά του. Και μέσα που είναι μεγαλύτερες οι φωτογραφίες, πιάνει συνέχεια κάτω από την κοιλιά του. Και νομίζω ότι μάλλον πονάει ο άνθρωπος λίγο, ίσως να μην έχει συνέλθει ακόμα. Περαστικά να το ευχηθούμε. Περαστικά και βλέπω το εξώφυλλο του Men's Health που δεν έχει κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει αυτό. Αμάς είναι ο Σάκης. Δεν είναι απλά ο Σάκης. Είναι ο Σάκης κάπως έτσι. Είναι καλύτερο το σώμα του από πριν. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο όσο μεγαλώνει? Πάντα το σώμα του ήταν πολύ ωραίο. Αυτό το πλαίνο δεν το έχει. Είναι σοκαριστικό μετά από τόσα χρόνια που τον ξέρουμε και τον αγαπάμε να τον βλέπουμε ξανά έτσι. Έτσι, 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 έτσι. Και με νερά βρεγμένος ο Σάκης από δίπλα Ελένη. Το πλαϊνό, ρε παιδιά, το μη δεν τον είχε αυτό το πλαϊνό. Ελένη, άσε μας μωρέ που του μέτρησες εσύ και τους μυς. Τον έφτιαξε τώρα. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα για το Σάκη, είναι εκπληκτικός, αλλά Ελένη βοηθάει και αυτή η στάση. Είναι αυτό που κάνεις έτσι στο σώμα, το κορμί. Βλέπεις ναι, πώς το κάνει, ναι, να δω. Δεν έχω, αλλά μπορεί και κάποια στιγμή να έχω. Αλλά βοηθάει και αυτή η πόζα, ρε εσύ, Ελένη, λίγο τον Κυριακό του Σάκη. Βοηθάει λίγο. Λίγο. Αλλά αν δεν το έχεις, δεν βοηθάει καθόλου. Όχι. Λίγο. Το λίγο του. Το λίγο του το βοηθάει. Έχει δέσει λίγο παραπάνω, εγώ αντιλήφθηκα, έτσι όπως τον είδα. Ναι, μεν βλέπουμε καλοσχηματισμένο το κορμί και six packs και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τον βλέπω περισσότερο στον όγκο. Ναι. Το παρατηρήσατε κι εσείς. Το παρατηρήσαμε κι εμείς. Και είναι μάλλον το πεύκος του Men's Health που το πάρουν περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια. Αλλά εγώ ρε παιδιά, ξεκίνησα από το OK και δεν ξέρω πώς θα κάνετε. Μου αλλάξατε 10 φορές τα θέματα. Λοιπόν. Για να δω τι άλλο λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, έχει μέσα. Έχει τις φωτογραφίες από, από το Mad Party που έγινε, που όλος ο κόσμος βέβαια ήταν εκεί. Τι είχα βρει, εγώ είχα βρει κάτι να παίξω και τώρα δεν μπορώ να το βρω. Ποιο, Ελένη μου? Γιατί μπερδεύτηκα, ξέρω εγώ. Α, ορίστε, η Μιμή. Δεν είσαι. Στη βάφτιση του ανεψιού της. Ναι. Αμα αυτό το παιδάκι, πείτε μου πώς μεγάλωσε. Η Μαριτίνα. Η Μαριτίνα. Με χτένισμα έτσι πιο μεγαλιστικό, βρε παιδί μου. Ναι, πιο. Πώς να το πω. Ναι, κλασικό, κλασικό. Τώρα αυτό το παιδάκι πόσο να είναι, να είναι 9 χρονών. 10. Εντάξει, για κοριτσάκι είναι λίγο παρατραβηγμένο, αλλά ίσως επειδή είναι η βάφτιση, ξέρω εγώ. Γιατί ναι, είναι το ίδιο στυλ με τη μαμά. Ναι, συγγνώμη, άμα είναι τώρα η Μιμή, δεν είστε ρε παιδιά, πώς θα είναι το κοριτσάκι. Θα ακολουθήσει τα πρότυπα της μαμάς. Η μαμά είναι μια πολύ φιλοσοφημένη κομψή κυρία που πάντα είναι στην πένα, έτσι θα είναι και το κοριτσάκι. Άλλο είναι όμως να είσαι. Πόσο χρονών είναι? Πάρα πολύ μικρό να είσαι 10 χρονών, άλλο να είσαι 15, άλλο 16, άλλο 18 για να μπορέσεις να ταιριάξει με τη μαμά. Και πάλι καλά. Υπάρχει και η παιδικότητα για να μην φτάσουμε στο μικρό μέγαλο. Και πάλι λένε καλά, είναι. Θυμίσου και τη Σούρη που στα 6 φοράει τα κούνια. Η Σούρη Κρούζ δεν φοράει στα 6 τη τα κούνια, τσαντούλα και τα σχετικά. Ναι, αλλά εκείνο είναι fashion icon τώρα για κοριτσάκι. Και μιλάμε για Hollywood, δεν μιλάμε για Ελλάδα. Ναι, είναι ένα θέμα. Υπάρχει μια διαφορά. Η αλήθεια είναι. Για ποιο έφυγε τον dancing που κάπου διάβασα, κάποιο λέει παραιτήθηκε και έφυγε. Δεν είχε κανένα παίκτη. Όχι, η χορεύτρια. Για ποιο ήμουν, αφήστε κανένα να μιλήσει, παιδιά. Συγγνώμη, που χορεύει με τον. Ναι, παιδιά, το διάβασα στα blogs χθες. Δεν έφυγε όμως από ό,τι κατάλαβα. Που χορεύει μαζί με τον Αργύρη Αγγέλου. Α, η ντάμα του Αργύρη. Κάτι έγινε, ναι, και νομίζω ήταν και λίγο οικονομικό το ζήτημα. Όχι, ήταν. Δεν είπαν ότι θα κάνουν ένα έκτακτο την 5η 2 Ιουνίου. Πού να ξέρω, δεν μου το είπατε. Το είπαν την Κυριακή τέλος πάντων σε live.
live. Και ναι. Η Έμιλη, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα διορθώσε με, είπε ότι εκείνη τη μέρα είχε κάποια μαθήματα γιατί η κοπέλα ζει από αυτή τη δουλειά. Και προφανώς πήγε και τους είπε, ρε παιδιά, να αφήσω τα μαθήματα, αλλά δώστε μου κάτι γιατί θα αφήσω, ναι, τα μαθήματα. Δεν το δέχτηκαν από ό,τι λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες. Και αυτό το κορμί που πραγματικά εντυπωσιάζει, μάλλον θα πάει την Κυριακή και δεν θα πάει την Πέμπτη. Αυτό εδώ θα... λέει η Εσπρέσο. Το κορμί που εντυπωσιάζει πράγματι γιατί είναι κορμάρα η κοπέλα, είναι πώς θα τη βγάλει ο Αργύρης τώρα πάνω που έχει προσαρμοστεί με τη συγκεκριμένη χορεύτρια, γιατί είναι και θέμα να έχει και λίγο επαφή με τον άλλον. Και θα πάει στα επόμενα 2-3 επεισόδια που τελειώνει το πρόγραμμα με μία άλλη. Λένε αυτό για... είναι το θέμα. Λένε εδώ λέει η Εσπρέσο ότι είναι φούσκα η είδηση και ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και έχει μιλήσει και η Έμιλη Ματθεακάκη, ναι, και λέει ότι ποτέ δεν βγήκα σε κανένα κανάλι να πω ότι αποχωρώ. Δεν ξέρω ποιο τα είπε όλα αυτά και να ρωτήσετε καλύτερα αυτού που τα είπαν. Εμείς ξέρουμε ποιοι τα είπαν, αλλά δεν ξέρουμε κανένα να πούμε. Δεν τα είπε ο άλλος, γιατί τα λέμε εμείς. Γεια σας, διαφημίστε, επιστρέφω.